Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αμήν, αμήν. Ωραία, μας ταξιδεύεις. Καλοκαιριάτικα μας ταξιδεύεις ακόμα. Ωραίο το φόντο. Εγώ σας ταξιδεύω ή εσύ με τα κοντομάνικα σου? Ναι, δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Σιγά σιγά μαζεύει. Δεν πειράζει, άστο ακόμα. Καλά είμαστε. Και το βράδυ η ψυχρούλα, το ζακέτα να πάρεις. Ναι, το βράδυ μια χαρά, ας κάνει το ψυχρούλα να είμαστε και πιο χαλαροί στον ύπνο. Ναι. Η μέρα ακόμα νωρίς. Και όπως λέει και το τραγούδι, κύριε Μιχάλη μου, εγώ σου χάρισα το φως μου και εσύ τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου, ε. Τα ύστερα του κόσμου, ρε φίλε. Είχανε τον Αϊτόρ για διώξιμο. Ψάχνανε ομάδα να τον βρούνε. Δεν βρέθηκε ομάδα. Τον κρατήσανε γιατί είχαν αργήσει και μεταγραφές. Και ο Αϊτόρ, τα ύστερα του κόσμου. Δύο χρόνια τώρα έχει πάρει τον Παναθηναϊκό από το χέρι και τον οδηγεί. Ναι, και μάλιστα όταν ανακοινώθηκε χθες η σύνθεση με έξω Παλάσιος, ήταν μια έκπληξη, διότι εγώ δεν είδα ρεπορτάζ μες τη βδομάδα για προβλήματα του Παλάσιος. Ναι. Κάτι από θεραπείες, κάτι περίεργα τέτοια. Όταν λοιπόν τον βλέπω εκτός 18άδας, άκουσα πολλούς να λένε ότι είναι για τον Παναθηναϊκό δύσκολο, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καθοριστικός και σημαντικός και αυτός που κάνει πράγματα στην επίθεση. Δίκιο έχουνε. Αλλά αυτή η ιστορία με τον Αϊτόρ είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα παιδί πολύ κρίσιμο για τη ροή του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Ναι, τα λέει όλα οι αριθμοί. Δηλαδή τώρα σε 6 αγωνιστικές, 7 γκολ, 2 assist, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Τα λέει όλα οι αριθμοί, μιλάνε από μόνοι τους αυτή τη φορά. Λένε την αλήθεια. Και η Μιχάλη μου έδινε και στην Μπαρτσελόνα, διότι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Αυτός πήγε στις ακαδημίες, στην περίφημη Μασία, σε ηλικία 6 χρονών, όπου είχε ένα ταλέντο, το βλέπανε οι ειδικοί, και όχι με όποιους και όποιους. Ήταν δίπλα του ο Μέση, ο Νεϊμάρ, ο Πικέ, δηλαδή ο Ινιέστα. Δηλαδή παιδιά τα οποία είχαν ένα τεράστιο ταλέντο και μια τεράστια εξέλιξη, και μάλιστα έπαιξε και ένα παιχνίδι, νομίζω το Δεκέμβρη του 2015, έδωσε και ασίστ στον Ραμίρες για να κάνει το 3-1. Η καριέρα του, η πορεία του δεν ήταν η αναμενόμενη για κίνδυνο στην Ισπανία. Βέβαια ήταν ένα παιδί τότε 18 χρονών. Και θα θυμάται για πάντα εκείνο το πρωινό της Δευτέρας μετά τον ντεπούτο του την Κυριακή, διότι μπαίνει για προπόνηση, αλλάζει και βλέπει το Μέση να έρχεται προς τα πάνω του. Τον παίρνει αγκαλιά ο Μέση και του λέει: φίλε, μπράβο, πολύ καλός, να συνεχίσεις έτσι. Και αυτή είναι η καλύτερη ανάμνηση για τον Αϊτόρ, ο οποίος στον Παναθηναϊκό ένας παίκτης υπερπολίτιμος, ένας παίκτης κλειδί. Το βασικό είναι αυτό που είπε, ρε παιδί μου, ότι ένας παίκτης ο οποίος πριν δύο καλοκαίρια, με το που τέλειωσε η σεζόν με τον Μπόλωνη, ήταν προγραμμένος, φεύγω, δεν θέλω να κάνω. Δηλαδή το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν, όπως είπες και εσύ, να φύγει. Και ο Γιωβάνοβιτς είπε: έλα στην προετοιμασία να σε δούμε. Το πολύ πολύ να σε δει και κάποιος για να σε πάρει. Δηλαδή σε αυτή τη λογική ήταν ότι αν δεν έρθεις μαζί μας προετοιμασία, πώς θα κάνεις και μεταγραφή για να φύγεις. Κάποιος πρέπει να σε δει έστω και σε ένα φιλικό. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο παίκτης σε δύο χρόνια έχει τρυπήσει τον ταβάνι του. Φέτος οδηγεί τον Παναθηναϊκό από το χεράκι. Η ομάδα είναι πρώτη με βαθμούς διαφορά μετά το χθεσινό διπλό. Δηλαδή, είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος ως τώρα. Ού και ο τίτλος της Μάρκα, ο νέος θεός που προσκυνάει η Αθήνα. Δηλαδή, είναι βαρύς τίτλος για ένα παίκτη, ας πούμε, και να το γράφει αυτό η Μάρκα. Η Μάρκα, βέβαια, να ασχοληθεί τώρα, βέβαια. Ναι. Οπότε διάγει την καλύτερη περίοδό του. Κάποιος πρέπει να του πει, βέβαια, έτσι για το καλό του, ότι ίσως πρέπει να αλλάξει στυλ πανηγυρισμού στα εκτός έδρας, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Θα φύγει κανένα μπουκάλι κανένα μέρα και θα τρέχει για ράματα. Όπως στο κύπελο που δούρθει το κέντρο στο χέρι. Ναι. Ναι, γιατί την έχει πάθει. Οπότε δεν ξέρω, πρέπει να ανταλλάξει. Και φάνηκε, δηλαδή χθες το δεύτερο γκολ έκανε γρήγορα ό,τι ήταν να κάνει και έφυγε μετά προς τη σέντρα. Δεν ρίσκαρε πολύ. Λέγαμε το τελευταίο διάστημα και μαζί και μόνοι, που λέγεται το τραγούδι, για το περίφημο crash test του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Σωστό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο
επικέντρωναν όλη την προσοχή για να δουν πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια αίτητη ομάδα που είχε θέματα και έπρεπε να πάρει το παιχνίδι κλπ. Μένει πίσω στο σκορ με το εξαιρετικό γκολ του ΠΑΟΚ που έκρυψε την μπάλα. Ποιο ήταν στη φάση, Ολιβέιρα ήταν γκολ. Ο Σέκεφελ. Ενώ, ο Σέκεφελ περνάει πάρα κατά τα πόδια του. Κατά τα πόδια του κλπ. Και εκεί είχε κάποια λεπτά όπου έβλεπε ότι δεν ξέρω αν θα βρει πατήματα κλπ. Και μπαίνει δεύτερο ημίχρονο, όπου γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, στο ημίχρονο ήταν σαν να άλλαξε ο διακόπτης. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο όντως από το 15 και μέχρι το τέλος του ημίχρονου σχεδόν. Και γκολ τρώει και γενικά δεν είναι καλός. Δεν πατάει καλά στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολία με το μέρος του. Στο δεύτερο, ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Μπαίνει και νωρίς το 1-1. Είναι τρομερή μπάλια που βγάζει ο Πέρε. Δεν το συζητάμε καν για αυτή την μπάσα, έτσι. 45. Δηλαδή βλέπουμε αυτό που λες τώρα και εσύ που είπες πριν, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό από τον Μέση, από τον Νεϊμάρ, από τον Τάδε και λέμε ότι δεν τι έβγαλε, ναι. Ναι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός εκεί εκμεταλλεύεται και το γεγονός ότι το Αϊτόρ Βιερίνια είναι μισμάτς από μόνο του. Δηλαδή ο Βιερίνια καλός χρυσός, αλλά σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Αϊτόρ εκεί και φάνηκε ότι τον άφησε πίσω. Ναι. Αλλά έβλεπα, για το δεύτερο ημίχρονο μιλάω, πολύ καλά πατήματα, πολύ καλές επαφές με την μπάλα, σιγουριά στην ανάπτυξη, επιθέσεις δεξιά και αριστερά, με απόντα, επαναλαμβάνω, τον Παλάσιος, και με ζητήματα στη μεσαία γραμμή. Δεν έβαλε ο Γιωβάνοβιτς τους δύο καινούριους, θεωρώντας ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να ενταχθούν σε μια ομάδα, θέλουν και άλλες προπονήσεις. Μάλιστα ο Αλβανός, το παιδί είχε φύγει να πάει στην εθνική ομάδα και είχε κάνει αλλάξεις προπονήσεις. Και γι' αυτό έπαιξε και με μεγάλες μπάλες στο δεύτερο. Δηλαδή προσπάθησε να παίρνει τόσο η μπάλα από το κέντρο. Προσπάθησε, δηλαδή ο Πέρεθ που έχει την ικανότητα να βγάζει την μπάλα όσο πιο μπροστά γίνεται για να γλιτώνει λίγο αυτό το πρόβλημα που έχει στο κέντρο. Ναι. Έτσι είναι. Και φάνηκε δηλαδή και στο γκολ και στο πέναλτι. Και στο πέναλτι έτσι μια μεγάλη μπαλιά είναι μέσα στην περιοχή η οποία εκμεταλλεύει το σπόρο που παίρνει πρώτο στην κεφαλιά και ο Κοτάρσκι δεν προλαβαίνει και του χτυπάει το κεφάλι. Τι του κάνει? Κροτσέ. Κροσέ ή direct, ήταν αυτό, δεν τα ξέρω. Κροσέ. Ναι. Αυτό είναι το κροσέ. Αυτό νομίζω το κροσέ, έτσι που το κάνει. Ναι. Αστεράκια είδε, ρε φίλε, έχασε το φως του. Και πρόλαβε την κεφαλιά, δηλαδή ήταν τυχερός εισαγωγικά ο σπόρερ, γιατί η κεφαλιά κατέληξε άλλο, δεν είχε καμία τύχη, αλλά πρόλαβε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, το χτύπησε το κεφάλι, μπάλα ήταν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο για να προβεί τον κανονισμό, οπότε είναι ο ορισμός του πέναλτι. Και θέλω να πω εδώ ότι υπάρχουν οι φορές, οι μέρες, οι αγωνιστικές που είναι τόσο πολύτιμο το VAR. Ναι, χθες ήταν τέτοια. Ήταν δύο περιπτώσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η πρώτη περίπτωση, αυτή με τη γροθιά, όπου δεν το βλέπει ο διαιτητής. Η δεύτερη περίπτωση που κάνει λάθος με το πέναλτι, το υποτιθέμενο πέναλτι, εν πάση περιπτώσει, και πάλι το VAR τον έσωσε, διότι εκεί αντιλαμβάνεται, βλέποντάς το, ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή ο Μάτουσον με τον Κωνσταντέλια. Δεν έχει βρει μπάλα, βέβαια, απλώς κάνει ένα μεγαλόπρεπε τσάμικο. Ναι. Χωρίς όμως να βρει ούτε μπάλα ούτε αντίπαλο, και έτσι το πήρε πίσω. Πάντως, για να είμαστε τιμή, επειδή πολλές φορές το άκουγα και σήμερα που λένε ότι τι πέτυχε ο διαιτητής τελικά κλπ. Για το πέναλτι, το πρώτο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, έχει ευθύνη. Γιατί εντάξει, είναι μπροστά, είναι μια φάση. Για τη φάση του Μάγκνουσον, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το έχει δει στη ροή του αγώνα και να έχει πει θέατρο. Δηλαδή, είναι μια φάση που σε ξεγελάει εύκολα. Έτσι. Κάνει ο Μάγκνουσον το τσάμικο, όπως είπες. Ο Σαντέλιας πέφτει, σου λέει τον βρήκε. Δηλαδή, ο Μάγκνουσον είναι τυχερός εκεί. Εκείνο που δεν ξέρω στη φάση του Μάγκνουσον είναι αν χόρεψε το ιτιά-ιτιά ή το ένα αϊτός καθότανε. Είναι πάντως να παίξει κανένα λότο σήμερα ο Μάγκνουσον. Πάρα πολύ τυχερός, γιατί για εκατοστά δεν το βρίσκει και γλιτώνει την χαζή φάση. Θα είχε τεράστια ευθύνη εάν τον έβρισκε και υπήρχε πέναλτι και υπήρχε γκολ και υπήρχε απώλεια βαθμών και νίκης, διότι ο Παναθηναϊκός κρατάει το μάτι στα χέρια του, ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ήδη η εξέδρα βράζει κλπ.
Και εγώ βλέπω ότι ο Μάγκνουσον έτσι με μια καθυστέρηση, με μια χαλαρότητα, χαλαρότητα κυρίως, πάει στην μπάλα, ενώ θα μπορούσε να την καθαρίσει 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Ναι. Πάει πολύ χαλαρά και γενικά και είναι αυτό που κάνει μέσα στην περιοχή, δηλαδή σηκώνει το πόδι χωρίς, ξέρεις, να έχω και την ευθύνη που βρίσκομαι και τι μπορεί να συμβεί. Τίποτα, ήταν τυχερό το γεγονός ότι ο Πιτσιρικάς έκανε έτσι κάπως βούτυξε και δεν τον βρήκε καθόλου. Ναι, από την άλλη, επειδή έχουμε υιοθετήσει ως εκπομπή την Νίκη Λιμπεράκη, η μεγάλη εικόνα. Μεγάλη εικόνα, βέβαια. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν λέει ότι αυτό το διπλό στην Τούμπα με ανατροπή, όπως έγινε και με την ΑΕΚ, αυτή η διαφορά του Παναθηναϊκού, το συν 7, η οποία μπορεί σήμερα να είναι συν 6 βέβαια, εφόσον κερδίσει η ΑΕΚ τον Ιωνικό, αυτό το συν 7 και κυρίως το πέρασμα από την Τούμπα, επαναλαμβάνω με ανατροπή, δείχνει ένα μέταλλο που έχει ο φετινός Παναθηναϊκός, με μια πίστη ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, να παλέψει το πράγμα, να διαφοροποιήσει τις συνθήκες κλπ. Και θεωρώ ότι αρχίζουν πλέον και οι γύρω-γύρω, οι αντίπαλοι εννοώ, να καταλαβαίνουν ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και μέσα στο παιχνίδι. Τώρα πλέον πείθονται οι πάντες. Αυτό που λέγαμε και πριν τη διακοπή, ότι πριν τη διακοπή ήταν το 5 στα 5, αλλά υπήρχε ο αστερίσκος πάντα των τεσσάρων αγώνων στη Λεωφόρο. Περιμέναμε όλο το μάτς της Ντούμπα, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ως κραστές, ως εξετάσεις, όπως θερματοποιεί ο καθένας. Παναθηναϊκός πέρασε με άριστα αυτές τις εξετάσεις και πλέον φίλοι και εχθροί σε εισαγωγικά λένε ναι, αυτός ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο, έχει το πακέτο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και από εκεί πέρα είναι στο χέρι του, γιατί εντάξει, είμαστε ακόμα, πάντα το λέμε, έκτη αγωνιστική. Οι 6 και 7 βαθμοί έχουμε δει και στο παρελθόν με ένα έτσι αλλάζει το πράγμα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα κάνει την κοιλιά του, προφανώς θα έχει και αυτός τις απώλειές του, αλλά αυτή τη φορά δείχνει ότι το Παναθηναϊκό εσωτερικό-εξωτερικό φέτος δεν θα παίξει μάλλον. Έβλεπα επίσης αυτή τη μόδα της εποχής στα social media, την ώρα του γκολ του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω εξαιρετικού, όπου έχουν αρχίσει πειράγματα μεταξύ οπαδών, όπου το συν 7 που είχε ο Παναθηναϊκός πριν τη σέντρα, το ανέφεραν πλέον ως συν 4. Και συν τα ντέρμπι που έρχονται, λέει, άντε για οι διαφορές. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτά που νωρίτερα, έχει μέταλλο και μάλιστα σε παιχνίδια, έχει πάρει παιχνίδια με σοβαρές απουσίες σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, θυμάσαι που δεν έπαιζε ούτε ο Σέκεφελτ, ούτε ο Μάγκνουσον. Πήγε με Πούγκουρα Σάρντια, τους κράτησε διότι ήθελε να επιβραβεύσει την παρουσία τους κλπ. Χθες πήγε χωρίς τον Παλάσιος, που είναι ένας παίχτης βαρόμετρο για τους πράσινους, πήρε και το παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν, όταν έχει λύσεις, όταν έρθουν και οι καινούργοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Παναθηναϊκός πια είναι όχι η ομάδα που ξεκίνησε με το ρηχό ρόστερ, αλλά μια ομάδα η οποία μπορεί να στηριχθεί σε πάμπλους παίχτες, μια ομάδα η οποία επιδεικνύει συνεχώς το καλό κλίμα της, γιατί είδα μία ανάρτηση του Πέρεθ, ο οποίος έχει σχόλιο του Χουάν Καρ, που λέει ότι είμαστε το Goldfinger και είσαι ο Χάρι Πότερ. Είναι φανερό ότι έχει καλό κλίμα, το βλέπουμε σε αντιδράσεις, το βλέπουμε στα γκολ και διάφορα άλλα. Ο Χουάν Καρ αποθεώνει, ας πούμε, τον Αϊτόρ με ένα σύνθημα. Δείχνει όλο αυτό μια κατάσταση. Και αυτό που έχω επισημάνει αρκετές φορές μέχρι σήμερα είναι το εξής, ότι το κλίμα είναι πολύ καλό, διότι δεν υπάρχει ένας, δείξε μου έναν μέσα από πώς είναι, που να έχουν παράπονα από τον Γιωβάνοβιτς, που να διαμαρτύρονται, που να νιώθουν αδικημένοι. Αποδίδει δικαιοσύνη, το δείχνει στα αποδυτήρια, το δείχνει στο χορτάρι, το δείχνει στις αλλαγές, το δείχνει στον πάγκο, και αυτό εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους παίχτες. Βέβαια, θέλω να προσθέσω ότι την ώρα που έχει φτάσει
ο αγώνας στο 80 λεπτό, αρχίζουν και γκρίνιες. Πάλι αντιλαμβάνομαι γκρίνιες από κόσμο. Γιατί δεν κάνει αλλαγές, γιατί δεν ανακατεύει την τράπουλα να δώσει φρέσκα πόδια κλπ. Αποδεικνύει κάθε φορά ότι αυτός ξέρει καλύτερα από όλους. Ναι, ουσιαστικά με μια αλλαγή το βγάλει το μάτς χθες. Εντάξει, τις άλλες έκανε στο τέλος κυρίως για ένα-δύο κόρνερ εκεί με το Σάρλια που έγινε στο φινάλι. Ναι. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι ό,τι βλέπουμε εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και στα ποδήλατα του Παναθηναϊκού έχει τη σφραγίδα η Βάριο Βάνοβιτς. Δεν το συζητάμε από πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Έλεγαν ότι πιάσαμε την καλή, τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Φαίνεται στο και φέτος. Στο δεύτερο γύρο, έτσι, Μιχάλη, στο δεύτερο γύρο. Ναι, στο δεύτερο γύρο. Που άρχισε και έφτιαχνε την ομάδα του. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς το μόνο θέμα που έχει είναι ότι δεν θέλει μεταγραφικές περιόδους. Καλύτερα δηλαδή του λες, μην γίνονται ποτέ μεταγραφές. Εκεί λίγο του χαλάει το μυαλό. Όλη η άλλη σεζόν είναι η καλύτερη του. Μένει να δούμε βέβαια ο Σονούπο που λένε και στο χωριό μα. Τι θα δώσουν τα δύο νέα παιδιά, οι τελευταίες προσθήκες δηλαδή του Παναθηναϊκού, διότι αν και εκεί έχει πέσει η Διάνα και ότι δεν έκανε μεταγραφές για να κάνει απλώς επειδή τον είχαν ζαλίσει, αν συμβεί και αυτό, τότε νομίζω ότι η αποθέωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σίγουρα, 100%. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός κατάφερε χθες, κάνοντας και το 6-6 και έχοντας τη διαφορά κλπ. Να φύγει από την Τούμπα και να αφήσει ένα ΠΑΟΚ πίσω του. Όχι, άφησε πίσω του συντρίμια, αλλά γενικά του έβαλε πάρα πολύ δύσκολα πλέον. Είδες χθες και εικόνες με τον Λουτσέσκου. Πήγε και ο Γιώργος Σαββίδης στα αποδυτήρια, έφυγε από το γήπεδο, ξαναγύρισε. Γενικά ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια σωστρέφεια. Μετά πήρε ξεχωριστά τον προπονητή, τον Λουτσέσκου, και τον Μπότο, λένε τα ρεπορτάζ. Ναι. Γενικώς υπάρχει μια αναταραχή και ας το διαψεύδουν από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική, του ότι παρακολουθούν τα ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης, διαψεύδουν, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει πρόβλημα. Και του Λουτσέσκου με τον Μπότο και του Λουτσέσκου με την απειλή του προπονητή της δεύτερης ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Γκαρσία, Παύλο Γκαρσία. Ναι, διότι ο Παύλο Γκαρσία είναι πολύ αγαπητός, είναι εξέδρα, έχει έρισμα. Και γίνεται ένα παιχνίδι έτσι, διότι και πάλι έχει γίνει ένα ζήτημα με ένα παίχτη που ήταν για την πρώτη ομάδα, δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου, πήγε στη δεύτερη ομάδα, ο Γκαρσία είπε ότι τον έβαζε σε λάθος θέση. Έχουμε θεματάκια. Για μένα ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση, στην πιο δύσκολη κατάσταση εννοείται. Νιώθει ότι, και δεν είναι και ψέμα, ότι παλεύει μόνος από την αρχή, έτσι, το λέμε από πέρσι αυτό. Ότι αλλιώς είχε μάθει ο Λουτσέσκου στην ομάδα του Ντάμπλ που είχε δίπλα έναν Ιβάν Σαββίδη που τον περίμενε έξω από το Πούλμαν, high five κλπ. Και αλλιώς είναι τώρα και πέρσι και φέτος που βλέπει τη διοίκηση της ομάδας ουσιαστικά απούσα. Είναι σαν να παλεύει μόνος του, είναι μεταγραφές, λέει περιμέναμε, δεν του ήρθε ούτε την εποχή των ελεύθερων. Και βλέπει ότι μια ολόκληρη εξέδρα πέφτει πάνω του. Οπότε σου λέει, προσπαθώ και δεν το αναγνωρίζει κανείς. Πώς βλέπεις την όρασή μου? Όποια πες, τι θα πεις τώρα? Θέλω να πω ότι δεν βλέπουμε φαντάσματα, βλέπουμε κανονικά. Σωστό. Ό,τι βλέπει όλος ο κόσμος, βλέπουμε και εμείς. Σωστό. Ίσως εμείς με λίγη παραπάνω οξυδέρκεια λόγω εξειδίκευσης. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν βλέπουμε φαντάσματα. Όταν λέμε από την αρχή ότι ο ΠΑΟΚ έχει ζητήματα τα οποία φαίνονται και εκείνο που φαινόταν ήταν αυτή η διαχείριση του ότι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Δεν κάνουμε υπερβάσεις, δεν φέρνουμε παίχτες οι οποίοι μπορεί να φορτώσουν το λογαριασμό και πηγαίνουμε έτσι με έναν ορθολογισμό αν και εφόσον μας βγει. Και αυτό προκύπτει στην ιστορία του ΠΑΟΚ δεύτερων αγωνιστικών. Δηλαδή, χτες είδα για παράδειγμα, έφυγε ο Λιβάρες τραυματίας. Ο Λιβάρες λέω, Ολιβέιρα. Έφυγε τραυματίας. Και πάει να παίξει σεντερφόρ ποιος? Ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Εκεί είναι το κλασικό, δηλαδή, που η λευκή πετσέτα, το σηκώνει τα χέρια ψηλά, όπως θες πες το. Δηλαδή, όχι, δεν έχω λύσεις, παιδί μου, δεν έχω λύσεις. Είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του προπονητή, έτσι με αφήσατε, αυτόν θα βάλω. Ναι. Δεν έχω λύσεις ακριβώς. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ της χρονιάς που πήρε το πρωτάθλημα, που φύσαγε, ναι, ήξερε ότι αν προηγηθεί θα πάρει οπωσδήποτε το παιχνίδι
ήξερε ότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ θα το ανατρέψει. Θα το γυρίσει. Τώρα δεν έχει καμία σχέση. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση εκείνος ο Πάοκ να προηγηθεί 1-0 χθες και να χάσει το μάτς. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Είναι αυτό που έμπαινε πάντα, γύριζε τα μάτς για πλάκα. Τώρα ξέρει ότι ακόμα και να προηγηθεί. Γι' αυτό λέω, Μιχάλη μου, ότι και εμείς βλέπουμε ό,τι βλέπει ο κόσμος. Και από την άλλη, δεν βλέπει μόνο ο κόσμος, το βλέπουν και οι στοιχηματικές. Διότι μετά το χθεσινό βραδινό διπλό στην Τούμπα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι στοιχηματικές δίνουν τον Παναθηναϊκό φαβόρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν το ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός προσφερόταν σε απόδοση γύρω στο 2,5 και ο Ολυμπιακός στο 2,10. Και χτες αλλάζει τελείως το πράγμα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει είχε φτάσει, ο Παναθηναϊκός έδινε 9. Και τώρα είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω γιατί το βλέπω επί του πιεστηρίου που λένε. Τον δίνει φαβορή, οι στοιχηματικές τον δίνουν φαβορή για την κατάσταση του τίτλου με απόδοση 2-10, Ολυμπιακός στο 2-50, η ΑΕΚ στο 6,5, ο ΠΑΟΚ στο 18 και ο Άρης στο 50. Εντάξει, ουσιαστικά ΠΑΟΚ και Άρη τον τους έχουν βγάλει νοκάουτ. Φυσικά, ναι, τους έχουν βγάλει νοκάουτ. Και αυτή τη στιγμή, διότι αλλάζουν τα ποσοστά και οι προσφορές, ας το πούμε έτσι, είναι 2-10 με 2,5 τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, πλέον λογικό είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχοντας βγάλει 6 αγώνες, ουσιαστικά έχουμε σχεδόν το 1 τρίτο το μισό γύρο βγάλαμε, το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Έχουμε εικόνα πλέον, παιδί μου, ότι είναι ομάδα που είναι φτιαγμένη για να διεκδικήσει πια. Μιχάλη, με μεγάλη πιθανότητα, την πιο μεγάλη δηλαδή που τα λέμε, να είναι 7 στα 7, να μιλάμε την άλλη Δευτέρα, να μεγαλώνει η προπαίδεια. Ναι. Σήμερα έχουμε 3 επί 6, 18. Την άλλη εβδομάδα έχουμε 3 επί 7, 21. Ναι, έχει τον Αστέρα Τρίπολης πάνω. Τον Αστέρα στο τηλεφόρο. Mm-hmm. Ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μια ομάδα η οποία πατάει στα πόδια της και οπλίζεται με αυτοπεποίθηση κάνοντας τέτοια διπλά όπως το χθεσινό, μπορεί να διευρύνει αυτό το σερί και να συνεχίσει αήττως. Ο μοναδικός πλέον, να υπενθυμίσουμε στο πρωτάθλημα, διότι ήταν δύο μέχρι χθες ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, τον νίκησε πλέον, είναι μόνος του και μεγαλώνει αυτό το σερί. Πάντως, εκτός από τους φίλους Παναθηναϊκού, αυτοί που έτσι χαμογέλασαν χθες και μετά από καιρό, και οι φίλοι του Ολυμπιακού που είδαν την ομάδα τους μετά σχεδόν από ένα μήνα που ήταν αυτό το σερί Ευρώπη-Ελλάδα με τον Κάρλος Κορμπεράν. Είδαν κάποια καλά πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα μεσημέρι στο Φάλιρο και μια θεωρητικά εύκολη νίκη επί του Ατρομήτου. Και γενικά ήταν καινούργια πρόσωπα. Ήταν τον Μπακαμπού που μας συστήθηκε με το καλημέρα με 2 γκολ. Ήταν τον Μίτσελ στην πρεμιέρα του με ένα 4-4-2. 4-4-2 που είχαμε καιρό να το δούμε, βέβαια. Ναι. Γενικά είδαν πραγματάκια, έτσι. Πρώτη φορά του Μαρσέλου στην αποστολή. Ήταν ένα μεσημέρι χαλαρό και θετικό για τον Ολυμπιακό μετά από καιρό. Πασχαλάκι να χειροκροτείτε. Πασχαλάκι θα χειροκροτείτε. Και να κάνει ανάπτυξη, ευχαριστώ κλπ. Είχε ειδησούλες στο Φάλιρο χθες. Αλλά σε μία σεζόν πολύ παράξενη, διότι ο Ολυμπιακός θα κληθεί την Πέμπτη να δείξει ότι έχει βελτίωση και παίρνει και βελτίωση. Απέναντι στην Καραμπάκ που τρέχει πάρα πολύ. Αυτό επισημαίνει μόνο και τίποτα άλλο. Ναι. Μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Ναι, και ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει και ζωντανός. Τώρα είναι με δύο ήττες σε άρεμες αγωνιστικές. Πρέπει να μείνει ζωντανός για να μπορέσει στη συνέχεια να διεκδικήσει κάτι, να μην φύγει νωρίς από την Ευρώπη. Και ένα Ολυμπιακός που εκεί θα έχει και πρόβλημα. Γιατί χθες τέθηκε νοκάουτ και Λαραμπή. Ο Μπακαμπού δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Ο Κορεάτης, ο Ουιτζόου, είναι αμφίβολος. Να δούμε αν θα δούμε από Μπακάρ Καμαρά ή κάποια άλλη λύση από τον Μίτσελ σε αυτό το μάτς. Πάντως, να πούμε κάτι που μπορεί να το έχει ξεχάσει ο κόσμος, ότι υπάρχει από την UEFA τιμωρία για Λουκέτο στο πέταλο της θύρας 7. Σωστό, λόγω των όσων συνέβησαν τον αγώνα με τη Φράιμπουργκ, από τον αγώνα κλπ. Και έτσι, ο Ολυμπιακός μεταφέρει τα διαρκεία από τις τιμωρημένες θύρες
στην απέναντι πλευρά του Καρασκάκης για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Οπότε να μπει ο κόσμος στα sites, στις εφημερίδες, να ενημερωθεί, γιατί όντως υπάρχουν αλλαγές εκεί, μην μπερδευτεί την τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ότι θέλει να προστατεύσει τα διαρκείας αφού υπάρχει λουκέδο στη συγκεκριμένη θύρα. Ναι, σωστά. Από την άλλη, εγώ θεωρώ πολύ μεγάλη νίκη, δεν ξέρω τι θα γίνει, να πάμε στην Ίτσα Πατέρα. Νομίζω ότι έκανε πριν από λίγο έτσι τις προβλέψεις της, να τη βάλουμε να τις κάνει για την πορεία. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να καμαρώνει ότι ίσως είναι η καλύτερη μετά τον Παναθηναϊκό τον φετινό. Μιλάω για τον Βόλο. Βέβαια. Κερδίσει την ΑΕΚ, χάνει την νίκη για τον Ολυμπιακό στα χασομέρια που λένε. Στο τέλος, ναι. Μένει στην ισοπαλία, ναι. Κερδίζει τον Άρη με σκούπα, μάλιστα. Εύκολο, και είναι στη δεύτερη θέση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με 10 βαθμούς. Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και λες, ρε παιδί μου, εκείνο που λέω εγώ τώρα είναι ότι οι μεταγραφές που κάνει κάθε φορά σε αναγκάζει τόσο κόστα και τα ψηλά. Χάνει, ξέρω εγώ, έναν σπουδαίο παίχτη, έρχεται κάποιος άλλος και λες πού τους βρίσκουνε, ρε παιδί μου. Μην είναι και καλύτερος αυτός. Δηλαδή, ναι. Τεχνικά σίγουρα είναι καλύτερος πάντως. Δηλαδή, πολύ ωραίος παίχτης αυτός ο Γκένοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι πολύ καλή ομάδα ο Βόλος, έτσι. Ναι. Προπονητής ξανά ο Μπράτσος, άλλος ήρθε στην αρχή, θυμίζουμε, ξανά ο Μπράτσος έκατσε στον πάγκο και ο άνθρωπος του βγάζουμε το καπέλο. Έχει συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στη Super League για δεύτερη σεζόν. Πολύ καλή ομάδα, εύκολη νίκη χθες, νομίζω, επί του Άρη. Το μεγάλο κρίμα είναι ότι δεν μέτρησε το τρίτο γκολ. Ναι, εκεί ήταν πείμα. Ότι θα το μνημονεύαμε καιρό και καιρό. Αν το είχε πετύχει κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, είναι πείμα ήδη. Θα είχε αφιερώματα, ξέρω εγώ. Θα λέγανε, θα βάζανε οι τηλεοράσεις δίπλα-δίπλα διάφορα γκολ του Ροναλντίνιο. Ναι, ναι. Με αυτό του Βόλου. Διότι τέτοια έκανε ο Ροναλντίνιο. Η τρίπλα του Φερνάντες είναι απίθανη. Αυτό που λες, κρίμα που δεν γράφτηκε στα πρακτικά. Στα πρακτικά, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Από την άλλη, ο Άρης πάλι που δείχνει ότι έχει να αλλάξει πάρα πολλά και να κάνει πολύ, να διανύσει πολύ δρόμο, πήγε εφησυχασμένος μετά την νίκη ανατροπή επί του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά σαν να κοιμήθηκε πάνω σε αυτή την νίκη. Κοιμήθηκε ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, πήραμε τον Ολυμπιακό με ανατροπή τώρα. Βάλαμε δύο γκολ σε χρόνο μηδέν. Και στο Βόλο λίγο να αγκαζώσουμε το πήραμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό είναι πίσω και ψάχνει τώρα και ξανά αλλαγές με τον προπονητή τον Μπάρντιου να κατηγορείται για τις επιλογές του. Άλλαξε συστήματα, τακτικές, δομές, μπέρδεψε την ομάδα και τα ακούει σε εισαγωγικά από τους φίλους του Άρη. Ότι ποιος ήταν ο λόγος μετά την νίκη του Ολυμπιακού να κάνει πειράματα. Ναι, έχει δύσκολο έργο τώρα γιατί αυτό του πήγε πάλι πίσω. Εκεί που ο Άρης θα είχε στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση. Ναι. Τώρα ξανά άλλη μια ήττα στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε, έκτη αγωνιστική έχει ήδη δύο ήττες ο Άρης και δύο στην επαρχία, μία στο Αγρίνιο και μία χθες στο Βόλο. Οπότε αυτό και από την αρχή είναι ουσιαστικά. Βεβαίως. Και από την άλλη έχει τεράστια σημασία το απόψινο παιχνίδι τη Άξινα και Σοφιά. Ναι. Διότι για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Προσπαθώ να βρω τις πρόκειρα μερικούς. Mm-hmm. Πρώτο και καλύτερο που λέμε είναι το ποταρικό στην Αγία Σοφιά. Ναι. Είναι μια ημερομηνία. Πήγε 3 Οκτώβρης. Είναι μια ημερομηνία κομβική. Θα γραφτεί στην ιστορία διότι είναι το πρώτο παιχνίδι στο νέο γήπεδο. Θα τη μνημονεύουν και οι στατιστικολόγοι και οι φίλοι της ομάδας και θα μπαίνει σε διάφορα αφιερώματα. Πρώτο παιχνίδι απόψε 3 του Οκτώβρη. Δεύτερον, έχει να κάνει με αυτό το momentum που λέμε, ο κόσμος είναι τρελαμένος. Πήγανε και χθες στην προπόνηση, είναι στην Καμιά 4-5.000 άνθρωποι. Ναι, πολύ κόσμο. Ναι. Απίστευτο. Βρήκαν, λέει, το ήταν εκεί γύρω στα καφέ, ήταν το πούλμαν να περνάει η προπόνηση, πήγαν έξω από το πούλμαν χειροκρότημα. Ναι. Μπήκαν και στο γήπεδο, δεν φεύγουν από εκεί, εντάξει. Ναι, λογικό, ναι, είναι, ναι. Τους καταλαβαίνουμε. Είναι η τρέλα τέτοια προσμονή μετά από τόσα χρόνια. Απολύτως. Είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει στην ΑΕΚ αυτό το τρίμερο. Και είναι αυτό που λένε το momentum, διότι η ΑΕΚ προέρχεται
από την μεγάλη γιορτή των εγγενείων, από αυτό το εντυπωσιακό κλίμα μέσα στην ομάδα, από την τρέλα των φίλων της που τρέχουν κάθε λίγο και λιγάκι να δουν το γήπεδο, να φωτογραφηθούν, να μπουν μέσα ακόμα και στην προπόνηση. Είναι το sold out που θα το βλέπουμε πλέον διαρκώς στα παιχνίδια της Αγίας Σοφιάς. Μένει να δούμε και το αγωνιστικό κομμάτι, το πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής, ο Αλμέιδα. Ναι, αυτό είναι το έργο του Αλμέιδα, έτσι, γιατί σου λέει, εντάξει, προχθές είδαν εγώ τους παίχτες με τα κινητά κλπ. Χθες πάλι οι παίχτες έζησαν μοναδικές στιγμές με 4-5.000 κόσμο. Σήμερα θα πρέπει να μπουν σε μια διαφορετική διαδικασία, να καταλάβουν ότι υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι που πάνω απ' όλα είναι αυτό. Γιατί ωραίο το γήπεδο, αλλά αν σήμερα φυσικά γελάρει με τον Ιωνικό, θα μπει κατευθείαν με το αριστερό και έτσι κι αλλιώς θα μείνει περισσότερο πίσω. Ούτε να το σκέφτεται δεν θέλει ο προπονητής, αλλά και ο ιδιοκτήτης και οι φίλοι της ομάδας, ότι μπορεί να γίνει έτσι με ένα στραβοπάτημα σε μια στιγμή που όλα τα φώτα και μάλιστα το ζεστό φως που λένε, όχι του νοσοκομείου, ναι, το ψυχρό, είναι στραμμένα πάνω στην ομάδα. Ναι, γιατί θυμίζω και η ΑΕΚ έχει ήδη δύο ήττες και αυτές τις έξι αγωνιστικές. Βεβαίως, από τον Βόλο που είπες και από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν την παίρνει για περισσότερο. Και είναι και έτσι όπως θα έχει φέρει η συγκυρία, είναι, Μιχάλη, και σε χάσαμε. Δηλαδή, πηγαίνει στη δεύτερη θέση. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Έτσι τα πράγματα. Είχαμε από την άλλη, για να μην νομίζουν ότι εμείς είμαστε μόνο της ασπρόμαυρης μπάλας ή λέμε μόνο με την, για την ασπρόμαυρη μπάλα, είχαμε την αναμενόμενη αλλά μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Super Cup. Ναι, κέρδισε στη Ρόδο τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Εύκολα τον κέρδισε, όπως φάνηκε στο τέλος. Ό,τι βλέπαμε μάλλον και πέρυσι, δηλαδή ως ένα σημείο μαζί και κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός σαν να πατάει τον γκάζι και να εξαφανίζει και έκανε μια διαφορά 15 πόντων χωρίς να καταλάβει κανείς. Μέχρι το πρώτο 20 λεπτό, έτσι, γιατί μετά το μαζί γίνεται χωριά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε 9 πόντους στην τρίτη περίοδο, 9 στην τέταρτη, 18 πόντους σε ένα ημίχρονο. Δηλαδή, πού θα πας με 18 πόντους ημίχρονο. Και σε λένε Παναθηναϊκό, έτσι, δεν σε λένε κάτι άλλο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμη ομάδα από πέρσι, έκανε κάποιες προσθήκες εκεί που έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά άλλαξε από την αρχή όλη την ομάδα του. Είναι λογικό να έχει ο προπονητής ο Ράντονιτς πάρα πολύ δουλειά στη συνέχεια. Ναι. Για να γυρίσω στο και να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, είναι κάτι που με τρελαίνει, διότι ήμουν σίγουρος από το καλοκαίρι ότι θα συμβεί αυτό. Όταν έμαθα ότι πάει ο Έρλινγκ Χάλαντ στη Σίτι. Ναι. Λοιπόν, πρόσεχε λοιπόν ο τύπος. Τα σπάει όλα και δεν είναι τα γκολ που βάζει. Μιλάμε για τρίτο χατρίκ, έτσι. Τρίτο χατρίκ, ναι. Για τρίτο χατρίκ. Και χρειάστηκε μόλις 8 αγωνιστικές για να το κάνει. Τρία χατρίκ σε 8 αγωνιστικές. Είναι το μακράν καλύτερο ρεκόρ στην Premier League. Και μάλιστα διαβάζω ότι στη δεύτερη θέση που είναι ο Μάικλ Όουεν έκανε τρία χατρίκ σε 48 αγώνες, ρε φίλε. Οπότε φαντάσου και όλος έκανε 48. Όταν φτάσει 48 αγώνες ο Χάλαντ πόσα θα έχει κάνει. Ναι, μιλάμε για τεράστιους παίκτες που έχουν καταγραφεί στα ρεκόρ. Ξέρεις, οι Άγγλοι τρελαίνονται να καταγράφονται για ρεκόρ. Έχουν βάλει τον Χάλνις Δερόι 59 αγώνες, Φερνάντο Τόρες 64 και έχω βάλει και το Λούι Σουάρες 71 αγώνες. Ονοματάρες όλοι. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και καταγράφουν άλλα τρελά με αυτό το θόρυβο, αυτό το τάγκ, ας πούμε. Τρία γκολ την ψάχνουν τώρα οι Άγγλοι, οι στατιστικολόγοι της United κυρίως, της City κυρίως. Ψάχνουν να κάνουν διάφορες συγκρίσεις. Τρία γκολ στη United είχε βάλει ο Μπέιλ το 1921 και ο Φράνσις Λι το 1970. Λοιπόν, και καταγράφουν τέτοια πράγματα. Είχα την τύχη να επιμεληθώ την βιογραφία του
για τον Χάλαντ μιλάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, το παιδί αυτό, αυτό το θορυκτό που βλέπουμε, έτσι, το παιδί αυτό ήταν τυχερό που είχε ένα πατέρα πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως τον είχε από κοντά από 4 χρονών και 5 και τον έβαζε να κάνει ό,τι φανταστείς. Με στίβο, μεγαλώντας, έτσι, όχι στα 5 και στα 7, αλλά στην πορεία. Στίβο, χάντμπολ, ακοντισμό, δεν φαντάζεσαι τι δεν μπάσκετ, ό,τι άθλημα υπήρχε, το έπαιζε. Το χάλα και βλέπουμε τι πράγματα κάνει. Και έγινε ρομπότ. Ναι, ένα ρομπότ. Είναι τρομερός. Είναι πάντα μέσα στο κουτί εκεί. Τρομερός. Κάποια φορά λες, ας πούμε, παιδί μου, εντάξει, εύκολο. Για πήγαινε εσύ να είσαι ξεμαρκάριστος από τρεις αμυντικούς που δραβολογάνε για να απλώσεις το πόδι και να τη στείλεις μέσα. Ναι, γιατί τώρα έχει πολύ ξύλο. Εντάξει, είναι θηρίο, αλλά το έχουν μάθει οι αμυντικοί τώρα. Πέφτουν, δεν γίνεται να το σταματήσουν. Όσοι μπορούν να το σταματήσουν, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, θα μας δώσει πολλά ρεκόρ αυτός. Έχει... Φαίνεται, είναι τύπος που έχει... θα το δούμε για πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς. Στην εποχή αυτή θα ζήσουμε πια. Όπως είπες και τις προάλλες, περνάμε το Μέση, Ρονάλντο, μπαίνουμε στο Χάλαντ Μπαπέ από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι ο Χάλαντ θα μας απασχολήσει πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Δεν βλέπεις τον, Ρονάλντο καθυλωμένο στον πάγκο, θα έχει μόρι του κλπ. Και ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Ρόι Κιν, έχει επιτεθεί στον Τεν Χαγκ και λέει ότι δεν σέβεται τον Ρονάλντο. Και αυτή δεν είναι ούτε συμπεριφορά, ούτε αντιμετώπιση για έναν τέτοιον προπονητή. Η επίθεση είναι ευθεία, ούτε μάζεσαι τα λόγια του. Και λέει ότι έπρεπε να τον έχουν αφήσει να φύγει το περασμένο καλοκαίρι. Ο Τεν Χαγκ τον περιορίζει, δεν τον σέβεται καθόλου. Λες πως χρειάζεται επιλογές, αλλά δεν κρατάς τον Ρονάλντο για να τον έχεις μόνιμα στον πάγκο. Εντάξει, δίκαιο. Δεν γίνεται. Τώρα αυτή η εικόνα... δεν είναι και ωραία. Μιλάμε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Φαντάζομαι έχει κάνει κάποια πράγματα για τη Μάντσεστερ. Ήθελε και το μεγαλύτερο σεβασμό από το να είναι στον πάγκο και να βλέπει την ομάδα να τρώει 3-4-6 γκολ σε κάθε μάτς. Λέει ο Ρόι Κιν ότι, ότι είναι από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών, το ξέρουν όλοι αυτό, και ότι ο Κριστιάνο είχε πολλές επιλογές το καλοκαίρι. Η θεωρία από εγώ ότι δεν είχε τέτοιες επιλογές είναι ανοησία. Είχε 4 και 5 και μέσα σε 4 δεν το ξέρω. Θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα όσο προχωράει η σεζόν. Ήταν η αυτή η τοποθέτηση του Κιν καυστική και έντονη και ευθέως εναντίον του προπονητή. Έχει και Μουντιάλ μπροστά του, έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι στον πάγκο και έχει ένα μήνα, έχει και Μουντιάλ ο Κριστιάνο. Ναι, και ακούει και γκρίνια από τον. Ακούει και γκρίνια ο Φερνάντο. Ο Σάντο. Ναι. Και αυτό εκεί έχει θεματάκια. Έχει θεματάκια, ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, μεταφέρω επί του πιεστηρίου μία δήλωση του Χουάν Ρότσα, ο οποίος λέει ότι γιατί συγκρίνουν το δικό του ξεκίνημα, μιλάμε για το 1995, έτσι, με το ξεκίνημα του Γιωβάνοβιτς, λέει ότι υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες. Στη δική μου ομάδα βλέπαμε στην δεκάδα πάρα πολλούς Έλληνες και τρεις ξένους σπουδαίους, Βάνοβιτς, Βαζέχα και Μπορέλη. Τότε ήταν έτσι ο κανονισμός. Άλλη εποχή τότε, άλλη σήμερα. Και λέει ότι υπάρχει μια ομοιότητα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού είναι συνέχεια της περισσινής. Έτσι είχε συμβεί και τότε το 1994. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός με την νίκη αυτή χτίζει πολύ μεγάλη ψυχολογία και είναι μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον τίτλο υπογραφή Χουάν Ραμόν Ρότσα. Τελεία και παύλα λοιπόν με Ρότσα. Δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Εμείς τα είπε όλα ο Χουάν. Ναι. Και σεβόμαστε. Ναι. Να το πετύχω. Θέλω να το πετύχω κανένα βράδυ. Χαλαρό, ρε παιδί μου. Γιατί είναι τα αρχιτέ και εδώ και από εκεί. Παίξουμε μια κάθε. Να παίξει, εγώ δεν ξέρω. Κάνα και θαρούλα να πει ιστορίες. Διότι. Δεν έχει να πει. Έχει ιστορίες πολλές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά, κυρία μου. Δύο παιχνίδια σήμερα, όπως είπαμε, να τα επαναλάβουμε. Έτσι, είναι τη ΣΑΕΚ που είπαμε 8 η ώρα με τον Ιωνικό. Στην πρώτη της Νέας Φιλαδέλφειας, μια ιστορική επιστροφή. Και στις 6 είναι το μάτς της Δυτικής Ελλάδας. Ο Πας Γιάννας στους Ζωσιμάδες υποδέχεται τον Πανετολικό. Επίσης ενδιαφέρουσα αναμέτρηση και για βαθμολογικούς λόγους και όχι μόνο. Και τι, έχει ρίξει κανένα μάτι. Επειδή η Δυτική Ελλάδα είναι μέσα, παιδί μου, πάντα στον κυκλώνα της βροχής. Δηλαδή... Νομίζω είναι καλά ακόμα. Δεν έχει...
Δεν έχει θέμα. Εντάξει, και το γήπεδο είναι καλό φέτος και από πέρσι ήταν καλό. Οπότε... Το λέγαμε από πέρσι. Ναι. Μπράβο στους κυρίους που το φρόντισαν. Μπράβο. Και το έδωσαν, διότι οι δικές μας οι μνήμες είναι λασπότοποι και με ονομασίες κλπ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Μεγάλη μου. Καλή εβδομάδα.